Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κυριακή 3 Ιουνίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε 13 πόλεις θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις για τη Μακεδονία την Τετάρτη 6 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής Αγώνα για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, οι συγκεντρώσεις θα λάβουν χώρα στην Πέλα, την Καβάλα, τη Δράμα, τις Σέρες, το Κελκής, το Πολύκαστρο, το Λαγκαδά, τα Νέα Μουδανιά, την Έδεσα, τη Φλόρινα, την Καστοριά, την Πτολεμαΐδα και την Κατερίνη, έπειτα από μια σειρά επαφών που είχε η Επιτροπή με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Εκκλησίας. Το σημείο της συγκέντρωσης σε κάθε πόλη θα ανακοινωθεί από την οικία δημοτική αρχή εντός των επόμενων ημερών. Τις 13 μακεδονικές πόλεις, τις οποίες θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις την ερχόμενη Τετάρτη, ανακοίνωσε με δελτίο τύπου που εξέδωσε η Επιτροπή Αγώνα για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας. Οι συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Πέλα, την Καβάλα, τη Δράμα, τις Σέρες, το Κιλκής, το Πολύκαστρο, τον Λαγκαδά, τα Νέα Μουδανιά, την Έδεσα, τη Φλόρινα, την Καστοριά, την Πτολεμαΐδα και την Κατερίνη. Το ακριβές σημείο που θα συγκεντρωθούν οι πολίτες σε κάθε πόλη θα ανακοινωθεί από την οικία δημοτική αρχή. Ελπίζω συνεπώς ότι οι σύμμαχοι και οι συνεταίροι μας θα καταλάβουν επιτέλους ότι δεν υπάρχει παρά μια Μακεδονία. Και η Μακεδονία αυτή είναι. Ήταν όλοι εδώ. Από τη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα νησιά, άνδρες, γυναίκες και παιδιά έδωσαν το εντυπωσιακό και συγκινητικό παρόν τους και συγχρόνως την καλύτερη απάντηση στους παραχαράκτες της ιστορίας. Στις 12 το μεσημέρι, το πεδίο του Άρεως και οι γύρω δρόμοι είχαν κυριολεκτικά πλημμυρίσει. Τα πανόμετα συνθήματα μαρτυρούσαν ότι η λαοθάλασσα είχε φτάσει ως εδώ από ολόκληρη την Ελλάδα. Γύρω στη μία, το συλλαλητήριο είχε τελειώσει. Ο κόσμος όμως έμεινε εκεί για πολλή ώρα και με ένα στόμα έστελνε σε κάθε γωνιά της γης ένα μήνυμα. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Δίας με Σλοβένη. Δόιδεν η Μακροσέ στη Βέγνα. Να οβιε πρόστορη. Μια Αμερικό Βρσκασό. Αλεξάνδρου Βατατσιβί. Η Ευρωπαϊκή Ενωποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Είναι ή όχι Έλληνας. Αυτός που θεωρεί τον εαυτό του και θεωρείται από τους άλλους απόγονος του Ηρακλή, από τον πατέρα του και απόγονος του Αχιλλέα από τη μητέρα του. Είναι ή όχι Έλληνας. Αυτός που μιλάει ελληνικά, που δοξάζει τους θεούς των Ελλήνων, τιμά τις ελληνικές θυσίες και λατρεύει τους μυθικούς ήρωες και τους ελληνικούς αγώνες. Είναι ή όχι Έλληνας αυτός που είχε τον Όμηρο σαν προσκεφάλι και τον Αριστοτέλη σαν δάσκαλο? Ας μην αναρωτιόνται λοιπόν άστοχα. Το βράδυ της Παρασκευής, στο παραδοσιακό εστιατόριο Συμπόσιο της Μαρόνιας, πραγματοποιήθηκε ένα πάντρεμα μαρονίτικων γεύσεων σε συνδυασμό με την εξαιρετική σειρά κρασιών Άβδυρος του κτήματος Βουρβουκέλη από τα Άβδυρα Ξάνθης. Η βραδιά είχε ως σκοπό την ανάδειξη της γαστρονομίας της περιοχής με την δημιουργία τριών μοναδικών πιάτων βγαλμένων από τις παραδοσιακές συνταγές της Μαρόνιας. Τρία μοναδικά πιάτα και τρία μοναδικά κρασιά ανάδειξαν τα μυστικά της μαρονιδικής κουζίνας. Το βράδυ της Παρασκευής, στο παραδοσιακό εστιατόριο Συμπόσιο της Μαρόνιας, πραγματοποιήθηκε ένα πάντρεμα μαρονιδικών γεύσεων σε συνδυασμό με την εξαιρετική σειρά κρασιών Άβδυρος του κτήματος Βουρβουκέλη από τα Άβδυρα Ξάνθης. Η βραδιά είχε ως σκοπό την ανάδειξη της γαστρονομίας της περιοχής με τη δημιουργία τριών μοναδικών πιάτων βγαλμένων από τις παραδοσιακές συνταγές της Μαρόνιας.
Καλησπέρα από την όμορφη Μαρόνια. Σήμερα το κτήμα Βρουβουκέλη συνδυάζει τις αρχαίες ποικιλίες της Θράκης, τα κρασιά του, με παραδοσιακά εδέσματα της μάνας Θράκης, επιμελημένα από την κυρία Αθηνά και τον κύριο Κώστα, εδώ στην ταβέρνα Αρχοντικό. Τα κρασιά του κτήματος παράγονται εδώ και 15 χρόνια. Η επιμέλεια είναι και η φιλοσοφία του κτήματος να παράξει κρασιά τοπικούς ίνους, τα οποία προέρχονται από αρχαίες θρακικές ποικιλίες, όπως το Παμίδι, όπως το Λιμνιό, όπως το Μαυρούδι, ποικιλίες οι οποίες ήταν ξεχασμένες εδώ και αιώνες, και με την επιμέλεια γεωπόνων, κοινολόγων, επιστημόνων του κτήματος μπορέσαμε και αναγεννήσαμε ξανά αυτές τις ποικιλίες. Τα κρασιά εξάγονται σε πολλές χώρες του κόσμου, έχουν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στην αγορά διεθνώς, και προσπαθούμε χρονιά με τη χρονιά και αναγεννώντας τον Αμπελώνα να αυξάνουμε την παραγωγή μας, έτσι ώστε να γινόμαστε και πιο γνωστοί και πιο παραγωγικοί. Δεν νομίζω να κάθεται όμως. Όλα καλά. Μετρητά τέλος, αφού οι συναλλαγές άνω των 200 ευρώ θα γίνονται μόνο με κάρτα, όπως σχεδιάζουν στο Υπουργείο Οικονομικών μετά τη νέα χαλάρωση των Capital Controls. Ειδικότερα από αύριο Δευτέρα, 4 Ιουνίου, τα μετρητά που θα μπορούν να σηκώσουν οι πολίτες θα φτάνουν τα 5.000 ευρώ το μήνα ανά τράπεζα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η αύξηση του ορίου ανάληψης των μετρητών μπορεί να είναι ένα ακόμη βήμα προς την πλήρη κατάργηση των περιορισμών, αλλά φαίνεται να προβληματίζει το Υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αρμόδιοι παράγοντες δεν κρύβουν την ανησυχία τους, λέγοντας ότι με την αύξηση της κυκλοφορίας μετρητών στην αγορά είναι πιθανό να φουντώσουν τα φαινόμενα μαύρων συναλλαγών και να περιοριστούν οι συναλλαγές με πλαστικό και ηλεκτρονικό χρήμα, οι οποίες εμφανίζουν σημάδια κόπωσης από τις αρχές του έτους. Η αύξηση του ορίου ανάληψης των μετρητών μπορεί να είναι ένα ακόμη βήμα προς την πλήρη κατάργηση των περιορισμών, αλλά φαίνεται να προβληματίζει το Υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αρμόδιοι παράγοντες δεν κρύβουν την ανησυχία τους, λέγοντας ότι με την αύξηση της κυκλοφορίας μετρητών στην αγορά θα είναι πιθανό να φουντώσουν τα φαινόμενα μαύρων συναλλαγών και να περιοριστούν οι συναλλαγές με πλαστικό και ηλεκτρονικό χρήμα, οι οποίες εμφανίζουν σημάδια κόπωσης από τις αρχές του έτους. Για το λόγο αυτό υπάρχουν σκέψεις και εξετάζεται το ενδεχόμενο να χαμηλώσει το όριο των συναλλαγών που μπορούν να γίνονται με μετρητά στα 200 ή 300 ευρώ από 500 που είναι σήμερα. Με τη μείωση του ορίου των συναλλαγών που μπορεί να γίνουν με μετρητά, εκτιμάται ότι θα επεκταθεί ακόμη περισσότερο η χρήση του πλαστικού χρήματος και δεν θα φουσκώσει η παραοικονομία. Μπορεί η επιβολή των Capital Controls να έβαλε στην καθημερινότητα των πολιτών το πλαστικό χρήμα, ωστόσο δεν έκλεισε τις μαύρες συναλλαγές με μετρητά στην αγορά. Οι συναλλαγές με πλαστικό χρήμα εκτοξεύστηκαν στα ύψη, καθώς από 13 δις ευρώ που ήταν το Δεκέμβριο του 2015, έφτασαν στα 26,5 δις ευρώ το Δεκέμβριο του 2017. Πέρυσι κατέγραψαν αύξηση 40% σε σχέση με το 2017. Την ίδια ώρα όμως, πολλοί καταστηματάρχες αλλά και επαγγελματίες έκαναν περισσότερα παζάρια με τους πελάτες τους προκειμένου να πληρωθούν με μετρητά και να μην κόψουν καθόλου απόδειξη ή να κόψουν απόδειξη για πολύ μικρότερο ποσό. Οι αρχές έχουν διαπιστώσει ότι από τις 650.000 επιχειρήσεις που έχουν μηχανάκια POS, περίπου το 30% δεν τις χρησιμοποιούν. Την 18η Διεθνή Έκθεση Αλεξανδρούπολης, Αλέξπο 2018, η οποία φέτος είναι αφιερωμένη στην τοπική γαστρονομία, διοργανώνει από τις 22 έως τις 26 Ιουνίου στον χώρο του Λιμένα το Επιμελητήριο Εύρου. Η Αλέξπο 2018 θα διεξαχθεί σε ένα χώρο περίπου 3.000 τετραγωνικών μέτρων με τη συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως επιχειρήσεις τεχνολογίας και πληροφορικής, ενέργειας, τροφίμων και ποτών, υπηρεσίες προβολής και διαφήμισης, υπηρεσίες υγείας και αισθητικής, αγροτικών ειδών καθώς και ειδών κατοικίας.
Η 18η Διεθνής Έκθεση Αλεξανδρούπολης, Αλεξπο 2018, διοργανώνεται για φέτος από τις 22 με 26 Ιουνίου στο χώρο του Λιμένα από το Επιμελητήριο Εύρου και είναι αφιερωμένη στην τοπική γαστρονομία. Η Αλεξπο 2018 θα διεξαχθεί σε ένα χώρο περίπου 3.000 τετραγωνικών μέτρων με τη συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους εξής κλάδους: επιχειρήσεις τεχνολογίας και πληροφορικής, ενέργειας, τροφίμων και ποτών, υπηρεσίες προβολής και διαφήμισης, υπηρεσίες υγείας και αισθητικής, αγροτικών ειδών και ειδών κατοικίας. Πρόκειται για έναν σημαντικό θεσμό προβολής και ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, μια έκθεση που προσαρμόζεται στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον και στις συνθήκες του ανταγωνισμού που διευρύνει τους ορίζοντες και τις προοπτικές της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων. Στις 5 μέρες λειτουργίας της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα προϊόντα που παράγονται και μεταποιούνται στον Εύρο. Παράλληλα, σε ειδικό χώρο εντός του εκθεσιακού χώρου θα πραγματοποιηθούν ειδικές εκδηλώσεις για τη στοχευμένη ανάδειξη προϊόντων του πρωτογενούς τομέα της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, αλλά και τους τρόπους που αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν από τις μεταποιητικές μονάδες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η Αλέξπο 2018, 18η διοργάνωση από το Επιμελητήριο Εύρου, ένας θεσμός που κάθε δύο χρόνια κορυφώνει την επιχειρηματική κοινότητα και αναδεικνύει το παραγόμενο τοπικό προϊόν της περιοχής μας. Γίνονται γνωστά τα προϊόντα στους καταναλωτές, καθώς επίσης γίνονται και εμπορικές συμφωνίες με μικροεπαγγελματίες της περιοχής μας και γενικότερα της περιφέρειας. Είναι στα πλαίσια της ενδοπεριφερειακής συνείδησης ένα πρόγραμμα που τρέχει η περιφέρεια με την συνέργεια. Πιστεύουμε πάρα πολύ στο θεσμό της έκθεσης και ειδικότερα στις εκθέσεις της περιφέρειάς μας, πολύ περισσότερο στην Αλέξπο, την οποία είναι μια δική μας έκθεση της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου. Έχουν κλειστεί όλα τα περίπτερα, οι συμμετοχές έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενη χρονιά, είμαστε περίπου 120 εκθέτες. Θα υπάρχει το σαλόνι αυτοκινήτων πάλι στην είσοδο της έκθεσης που γίνεται στην διοργάνωση. Υπάρχει φέτος, έχει δοθεί μια έμφαση και έχει εξελιχθεί η έκθεση σε αγροδιατροφής πλέον, γι' αυτό και υπάρχουν παράλληλες εκδηλώσεις με γνωστούς σεφ όπως ο κ. Πετριτζίκης, ο οποίος θα μαγειρέψει μπροστά στο κοινό με συνταγές και προϊόντα, συνταγές δικές του με ευρύτικα προϊόντα, καθώς επίσης θα υπάρξει διαγωνισμού και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 18 ομάδες μαθητών από όλη την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου θα διαγωνιστούν και θα υπάρχουν αξιολογητές, ο κ. Μπαξεβάνης με την ομάδα του, οι οποίοι επίσης θα μαγειρέψουν μπροστά στο κοινό, και κορυφώνεται την τελευταία ημέρα με την διαδικασία του ρεκόρ Guinness. Πάμε να καταρρύψουμε το ρεκόρ Guinness στη μεγαλύτερη πλεξούδα σκόρδου στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή το έχουν οι Πολωνοί το ρεκόρ 266 μέτρα. Πάμε για 300 μέτρα, έχουν βάλει στόχο. Συνεργασία με τον Συνεταιρισμό Σκόρδο Νέας Βίσας. Ξέρετε, το σκόρδο της περιοχής του Εύρου και γενικότερα του Βορείου Εύρου είναι γνωστό σε όλο το Πανελλήνιο και στην Ευρώπη για την ποιότητά τους. Έτσι λοιπόν, πάμε ακόμη να το κάνουμε τώρα γνωστό σε όλο τον κόσμο για να δώσουμε και την υπεραξία που τους αξίζει. Θα τελειώσει με το χορευτικό συγκρότημα του Στέφανο Καρυθεδωρή, πάλι επίσης από τη Νέα Βίσα. Όλες οι μέρες θα είναι γεμάτες. Ξέχασα να πω στην αρχή ότι την Κυριακή έχουμε μια συνεργασία με την ΕΠΟΦΕ. Όλα τα πολιτιστικά σωματεία του νομού Εύρου θα έρθουν και θα χορέψουν με ένα πολύ γνωστό συγκρότημα, την Ευρύτικη Ζυγιά. Γενικότερα ένα πρόγραμμα δυνατό. Και τελευταία άφησα να πω ότι τα εγγένεια της έκθεσης θα τελέσει ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Πιτσιόλας. Στο κεντρικό αμφιθέατρο της Πανεπιστημίουπολης πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου η συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας και Χοροδίας του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Μαρίας Έμας Μελικοπούλου και του Γεώργιου Βράνου, με εκτελέσεις και ερμηνείες μεγάλων μουσικοσυνθετών. Thank you.
Μια εξαιρετική συναυλία έδωσε η Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το βράδυ του Σαββάτου στο κεντρικό αμφιθέατρο της Πανεπιστημίουπολης. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της συναυλίας κατήχε η Μαρία Έμα Μελικοπούλου και ο Γιώργιος Βράνος. Η ομάδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που ήρθε στην Κομωτινή αποτελούνταν από 130 άτομα, 100 μουσικούς και 30 χοροδούς. Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης έχει καταξιωθεί στο χώρο της τριτοβάθμιας μουσικής εκπαίδευσης, παρέχοντας υψηλού επίπεδου σπουδές που συνδυάζουν την επιστημονική κατάρτιση και την καλλιτεχνική αριστεία. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ του Αρχιτεκτονικού Κομωτινής και της Μουσικής Επιστήμης, στους καθηγητές και στους φοιτητές του τμήματος, να τους ευχαριστήσουμε από καρδιάς, γιατί πραγματικά ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση να έρθουν στην Κομωτινή και μάλιστα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί το τμήμα γιορτάζει τα 20 χρόνια της ίδρυσής του και έτσι γιορτάζουμε και εδώ στην Κομωτινή την επέτειό τους. Εύχομαι από καρδιάς να μπορέσουμε και στο μέλλον να συνεργαστούμε και τους ευχαριστούμε και ερχόμαστε να έχουμε τα πρόβλημα στην περιοχή της Κομωτινής. Thank you.
Για ακόμη μία χρονιά πραγματοποιήθηκε η ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο «Σήμερα γάμος γίνεται, σήμερα πανηγύρι» της ειδικότητας ελληνικών παραδοσιακών χορών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης στο Αμφιθέατρο Γεώργιος Παπανδριέλης της Σχολής, την Πανεπιστημίου Πολυκομωτινής. Ο χορός και η παράδοση αναδείχθηκαν ακόμη μία χρονιά με την εκδήλωση της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Ιουνίου στο Αμφιθέατρο Γεώργιος Παπανδριέλης της Σχολής στην Πανεπιστημίου Πολυκομωτινής. Ο τίτλος της εκδήλωσης ήταν «Σήμερα γάμος γίνεται, σήμερα πανηγύρι» και αποτελεί την καθιερωμένη ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση που δίνει η Σχολή στο τέλος του κάθε έτους. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Κομωτινής και της Δημοτικής Κοινοφελής Επιχείρησης Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού. Άλλη μια σημαντική εκδήλωση πραγματοποιείται σήμερα στη σχολή και στο τμήμα μας. Η σημερινή εκδήλωση με θέμα «Σήμερα γάμος γίνεται, σήμερα πανηγύρι» έχει διοργανωθεί από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της ειδικότητας των ελληνικών παραδοσιακών χωρών και προβάλλει μια διαφορετική πλευρά των δραστηριοτήτων που πραγματοποιείται μέσα στη σχολή και στο τμήμα μας. Μέσα από την εκπαιδευτική δραστηριότητα, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, πραγματοποιείται και η σημερινή εκδήλωση, η οποία θα έλεγα αγκαλιάζει την ελληνική μας παράδοση και αναβιώνει τα ήθη και τα έθιμα από το τελετουργικό από τον Αραβώνα μέχρι την τελετή του γάμου από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την ευαισθητοποίηση των φοιτητών μας απέναντι στην λαϊκή μας παράδοση. Παράλληλα, οι φοιτητές μας γίνονται κοινωνοί και έρχονται σε επαφή με την ελληνική παραδοσιακή μουσική, τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα και επιπρόσθετα αναζητούν, θα έλεγα, τα ήθη και τα έθιμα από τις διάφορες περιοχές της Ελλάδας, διαφορετικές περιοχές από τους τόπους καταγωγής τους και διαμονής τους, με αποτέλεσμα να ενισχύσουν με αυτόν τον τρόπο την διάδοση και την διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της ελληνικής μας παράδοσης. Και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους συντελεστές της παράστασης, στον κύριο Φιλίππο Φίλιππα, στην κυρία Αθηνά Πίτση, αλλά στους ίδιους τους φοιτητές, οι οποίοι με πολύ αγάπη, μεράκι και επαγγελματική ωριμότητα προετοίμασαν αυτή τη σκηνική παρουσίαση σήμερα. Η παράσταση, η εκδήλωση διοργανώνεται από τους ίδιους τους φοιτητές του τετάρτου έτους. Είναι στα πλαίσια του μαθήματος, ουσιαστικά αποτελεί και την τελική τους εξέταση. Για τα παιδιά δεν είναι καθόλου μα καθόλου, θα ήθελα να σας πω, μια χαρά, μια διασκέδαση. Είναι η εξέταση από το πώς θα πάει η παράσταση. Θα εξαρτηθεί και ο βαθμός τους. Είμαι σίγουρος ότι θα πάει καλά, γιατί επί ένα εξάμηνο τα παιδιά πραγματικά δώσανε τον καλύτερο εαυτό τους. Συμμετέχουν παιδιά από όλα τα έτη του τμήματος και από όλες τις ειδικότητες. Γιατί τα παιδιά της ειδικότητας του τετάρτου έτους είναι 10 και στην παράσταση συμμετέχουν σχεδόν 60 άτομα με τον Α ή με τον Β τρόπο, από σκηνογράφους, από ταξιθέτες, από χρήστες του φωτισμού. Είναι 60 άτομα και παραπάνω. Αυτός είναι ο στόχος ουσιαστικά. Αυτή η παράσταση αποτελεί και το επιστέγασμα των σπουδών των φοιτητών της ειδικότητας του παραδοσιακού χορού. Οι φοιτητές αυτοί πλέον ως πτυχιούχοι, τον Ιούνιο και μετά θα είναι πτυχιούχοι, θα είναι οι δάσκαλοι χορού οι οποίοι θα στελεχώσουν τους χορευτικούς συλλόγους στις περιοχές τους ή στις περιοχές που θα πάνε να μείνουν. Άρα ο στόχος είναι αυτός, η καλύτερη και η πλέον επιστημονική τους κατάρτιση για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο πραγματικά δύσκολο έργο που αναλαμβάνουν από εδώ και πέρα.
με ένα μόνο μεροκάματο και αυτό έχει πάντα. Απορώ πως θα βγάζετε πέρα εσείς, ειδικά μετά το κάψιμο του χωριού. Τότε εμείς, κόρη μου, δεν είχαμε αραβόλες ούτε γάμος. Βλέπεις, εγώ παντρεύτηκα λίγο μετά το κακό. Ούτε είχαμε χρήματα και διάθεση για να είμαστε αραβόλες. Καλή χέρια, πώς προχωρήσαν οι γάμοι τότε. Άκουσα τη θεία να λέει, μέσα ο γάμος της, άφησε εποχή στο χωριό. Σωστά, έλα, κάτσε να σου πω. Μπαρμπαθωμά είδες, στην ώρα μας. Κόρη μου, σκέρασε τους μισθούς αφραίους. Το εργαστήρι Latin της ΦΕΚΣ γιόρτασε τα 10 του χρόνια με ένα φαντασμαγορικό πάρτι το Σάββατο 2 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Ελισσό στην Ξάνθη. Εντυπωσιακές χορογραφίες, δεκάδες χορευτές από τη Βόρεια Ελλάδα γιόρτασαν τα 10 μαγικά και δημιουργικά χρόνια χορού. Τις χορογραφίες πλαισίωναν οι χορευτές της σχολής Πολίνα Ρούλα, Βασίλης Μαραπίδης, Βασίλης Ιωαννίδης, Κατερίνα Μαλούση, Βασιλική Κυριακίδου καθώς και ο Μαρίνος Καραφωτίου. Ξέρετε, σήμερα η μέρα η συγκεκριμένη είναι ιδιαίτερη για μας. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα γιατί σήμερα γιορτάζουμε τα 10 χρόνια της παρουσίας του εργαστηρίου Λάτι της ΦΕΚΣ στα πολιτιστικά πράγματα γενικότερα της περιοχής μας. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θέλουμε λοιπόν να σας πούμε ότι όλα ξεκίνησαν από μία χώρα, την Κούβα. Από μία ιδέα και έναν πολιτισμό. Μια χώρα που το σώμα δεν αναπτύσσεται και η μουσική αποτελεί την κινητήρια δύναμη. Πηγή ζωής, έκφρασης και δημιουργίας. Αυτά λοιπόν τα πρώτα χαρακτηριστικά αποτέλεσαν για όλους εμάς το έλεγμα για να ξεκινήσουμε απόψε το ταξίδι. Θα το πραγματοποιήσουμε παρέα, νοερά, με τη βοήθεια της μουσικής από τον Νίκο Τσικολατίνο και με... Το βλέπετε εξάλλου έτσι με την πιο ωραία του παρουσία. Δίπλα τώρα και ο δικός μας άνθρωπος, ο Τζίμι Λατίνο, ο Δημήτρης Τασόπουλος.
και φυσικά με πάρα πολύ χορό, όπου τη μεγαλύτερη ευθύνη στα τμήματα, τη μεγαλύτερη ευθύνη για τα περισσότερα τμήματα έχει γίνει, είναι η Πολύ Γαρούλα και θέλω να τη δώσω ένα χέρι. Είναι η έκπληξή μας και τα σκάλα μας. Αυτό όμως θα το δείτε επί σκηνής. Δεν θα πούμε πολλά. Θα ταξιδέψουμε λοιπόν απόψε σε διαφορετικές γειτονιές και εποχές μέσα από διαφορετικά χορευτικά αφηγήματα. Αυτός είναι και ο ρόλος μου. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Ναι! Είστε έτοιμοι? Ναι! Ποιο δεν θα τα πούμε? Χαίρομαι πάρα πολύ που με καλείτε πάντα εδώ κοντά σας και εγώ σας νιώθω οικογένειά μου. Ήταν πάρα πολύ καλά και πετυχημένη ακόμα μια φορά η εκδήλωσή σας. Ο κόπος που κάνετε φαίνεται. Η αγάπη που έχετε για το χορό επίσης φαίνεται. Αφήσαμε το χορό να ανθίσει και το συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία. Βλέπω ότι ακόμα τα παιδιά με τα οποία έκανα την έναρξή μου είναι εδώ. Αυτό σημαίνει μιλήθηκαν πολύ με αυτό το είδος του χορού. Αυτή την κουλτούρα. Βλέπω ότι ακόμα και οι υπόλοιποι που ήρθαν έκατσαν και αυτοί. Πολλοί κόσμοι φυσικά έχει περάσει και έχει φύγει για πάρα πολλούς διαφορετικούς λόγους. Καθώς η Ξάνθη είναι και, μια πόλη φοιτητούπολη και όλοι έρχονται και φεύγουν. Αλλά βλέπω ο κόσμος το αγαπάει και το συνεχίζει με πολύ αγάπη. Αυτός είναι ο νεότερος Μαραπίδης, θα αναλάβει τα ηνία μετά από μένα σε λίγα χρόνια. Λοιπόν, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ με την προσπάθεια αυτή που ξεκίνησε πριν 10 χρόνια από τον Βασίλη Μαραπίδη, με τον Βασίλη Ιωαννίδη να είναι εδώ και να στηρίζει όποτε λείπαμε. Εγώ στη συνέχεια κάνουμε ό,τι μπορούμε, είναι μια μεγάλη οικογένεια. Έχουμε δεθεί συναισθηματικά. Υπάρχει απόσταση, αλλά αυτό δεν μας σταματάει. Συνεχίζουμε
και περιμένουμε ακόμα νεότερα άτομα να μεγαλώσει η οικογένεια και έχουμε πολύ αγάπη και πολύ όρεξη γι' αυτό. Ναι, είναι κάτι ιδιαίτερο, δεν το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Το πιο γνωστό και διαδεδομένο είναι η σάλσα, αυτό που γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος. Προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια να κάνουμε και να δείξουμε κάτι από αυτή την κουλτούρα, την αφροκουβανέζικη, που είναι οι ρίζες, η ρούμπα, κουμπάνα και τα άφρο. Έχουμε κάνει μια ωραία αρχή και στην Ξάνθη και έχουμε πάρα πολύ όρεξη να συνεχίσουμε και να μεγαλώσει ακόμα παραπάνω. Είναι το σπίτι μου, είναι μια οικογένεια που δεν θέλω να την αποχωριστώ και όσο έχουμε δύναμη και κουράγιο. Θα δείτε ένα δείγμα σήμερα, έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ρούμπα κουμπάνα λοιπόν, με κάποια στοιχεία γιούκα. Γιούκα είναι ο χαρούμενος ερωτικός χορός από μπάιλες Κόγκο, χωρί από το Κόγκο. Και είναι ο χορός από όπου προήλθαν οι μπακούνες, οι γνωστές που έχουμε στο Γουαγκό. Να περάσουν τα παιδιά, απολαύστε τους. Ακολουθήσατε σάλσα 2 και τώρα πάμε να δούμε δυνατά ένα ακόμη τμήμα, την Κιζόμπα. Είναι πάρα πολύ όμορφα σήμερα. Είχαμε πάρα πολύ ενέργεια, θετική ενέργεια. Χορέψαμε με την ψυχή μας, με την καρδιά μας, όλα τα παιδιά. Μπράβο σε όλους, συγχαρητήρια σε όλους. Να ευχηθώ ένα όμορφο καλοκαίρι και θα τα λυπούμε του χρόνου. Κι εγώ το ίδιο. Μας άρεσε πάρα πολύ. Χορέψαμε αρκετά. Όπως λέγει η Κατερίνα, όλοι είχαν ενέργεια, δύναμη. Είναι άριστοι οι μαθητές μας και ελπίζουμε να τους έχουμε και του χρόνου ξανά, να μπορούμε να χορέσουμε, να συμμετέχουμε σε χορογραφίες και όλα. Έχουμε ένα καλό καλοκαίρι και του χρόνου ξανά μαζί μας. Τον πρόεδρό μας τον Νίκο τον Χατζημιλιούδη και φυσικά τον δάσκαλο τον Βασίλη τον Μαραπίδη. Τον Έστη Ποκατανίδη βέβαια, γιατί και αυτός τραβάει πολλά για να μας έχει όλους έτσι χαρούμενους και να περνάμε καλά. Νομίζω ότι οι λέξεις τα καταφέραμε, μάλλον οι πρόταση τα καταφέραμε, δεν αντικατοπτρίζει όλο αυτό που έγινε σήμερα. Αλλά μπορούμε να το πούμε και έτσι. Τα καταφέραμε. Νομίζω ότι προσφέραμε κάτι πολύ όμορφο και στον κόσμο που θα μας βρει, να μας δει και φυσικά στα παιδιά από τους πιο αρχάριους μέχρι και τους πιο παλιούς που συμμετείχαν σε γραφείες και γενικώς συμμετέχουν σε όλα αυτά. Νομίζω ότι το διασκέδασαν όλοι με την ψυχή τους και τους έφυγε το άγχος. Ο Βασίλης Ιωαννίδης θα δώσει αγωνιστικά διπλώματα σε όλους τους δασκάλους. Βασίλης Μαραπίδης, Πολύ Ναρούλα, Βασίλης Μαραπίδης, Κατερίνα Μαλούση, Μαρίνος Καραφωτίου, Βασιλική Κυριακίδου. Λούση, Κατερίνα, δασκάλα μας στην Ζόμπα, τελείο, γράμμα. Ευχαριστούμε πολύ. Πώς δάσκαλος στην Ζόμπα. Ευχαριστούμε, Μαρίνο. Λοιπόν,
Ολυμπιακός κάνει ακόμα πάρα πολλά προηγουμένως. Λίγα θα πούμε. Με ξέρετε, ασύ, πάντα μιλάω λίγο τέτοια πράγματα. Ο άνθρωπος τον οποίο αναφέρομαι είναι ο φίλος μου, ο αδερφός μου, ο δάσκαλός μου, ο Βασίλης ο Μαραπίδης. Ξεκίνησε για να μην ξεχάσουμε αυτά που μάθαμε όσο καιρό χορεύαμε Θεσσαλονίκη, για να έχουμε έναν τρόπο να διασκεδάζουμε και για να κάνουμε μια μικρή ομάδα, και κατέληξε σε κάτι πολύ μεγάλο, κατέληξε σε πολλά συναισθήματα, κατέληξε σε οικογένεια, κατέληξε σε φιλίες δυνατές, κατέληξε σε συγγένειες, κατέληξε σε... τι άλλο, οι λέξεις μου, το λεξιλόγιο μου δεν με βοηθάει. Σε αγάπη. Αυτό που ξεκίνησε και αυτό που παραμένει είναι η αγάπη. Η αγάπη για όλους αυτούς που έρχονται, για όλους αυτούς που μένουν, για όλους αυτούς που για διάφορους λόγους δεν συνέχισαν. Παραμένει η αγάπη. Η ίδια αγάπη που ξεκίνησε, με την οποία συναντηθήκαμε, με αυτήν την αγάπη πάλι θυμόμαστε, τη συνειμόμαστε και μας θυμούνται. Πανέμορφα, πήγαν όλα καλά, οι χορογραφίες βγήκανε πολύ καλά, όλοι οι δάσκαλοι δουλέψαμε πολύ όλο αυτό το καιρό για να έχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Η ατμόσφαιρα σίγουρα είναι ό,τι καλύτερο εδώ πέρα, τώρα θα χορέψουμε όλοι μαζί, θα είναι όλα τέλεια και αυτό. Όμορφες αναμνήσεις έχω από όλο αυτό, μόνο όμορφες αναμνήσεις. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΣΥΝΕΣΚΟ για την προώθηση της επιστροφής των πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσης ή την αποκατάστασή τους σε περίπτωση παράνομης ιδιοποίησης. Για πρώτη φορά, η Διακυβερνητική Επιτροπή της ΣΥΝΕΣΚΟ αναγνωρίζει στο κείμενο της σύστασης, η οποία υιοθετήθηκε ειδικά για το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα, τις ιστορικές, πολιτικές, νομικές και ηθικές διαστάσεις του ζητήματος της επιστροφής των γλυπτών, τα οποία ανήκουν σε εμβληματικό μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ιδιαίτερη σημασία, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι και το γεγονός ότι η Επιτροπή και σε κάθε άλλη απόφασή της εκφράζει τη συνεχιζόμενη ανησυχία και το σκεπτικισμό της για το ζήτημα των γλυπτών και καλεί και τις δύο πλευρές να βρουν μια αμοιβαίως αποδεκτή λύση στο μακροχρόνιο αυτό ζήτημα. Τις ελληνικές θέσεις υποστήριξαν ένθερμα με παρεμβάσεις τους η Κίνα, η Τουρκία, η Ιαπωνία, η Αρμενία, το Μεξικό, το Ιράκ, η Κορέα, η Αίγυπτος, η Αργεντινή, η Κύπρος, η Ζάμπια και πολλές άλλες, ενώ η Γαλλία για πρώτη φορά τοποθετήθηκε υπέρ της επίλυσης της διαφοράς μέσω της συνεργασίας των δύο μερών. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο που προβλήθηκε το 2016 στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στο Μουσείο της Ακροπόλεως για τα 200 χρόνια ιδιοποίησης των γλυπτών του Παρθενώνα από τη Βρετανία. Το βίντεο έχει τίτλο «Οι περιπέτειες των γλυπτών του Παρθενώνα». Με νίκη ολοκλήρωσε τη σεζόν ο νεοσύστατος σύλλογος με αμαξίδιο Ηρώδικος Κομωτινής, που σε εξαναβολής αναμέτρηση ολοκλήρωσε τη σεζόν με άνετη νίκη επί του Πανσεραϊκού με 59-29.
Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη της ομάδας στο πρωτάθλημα και η δεύτερη επί των Σεραίων, με την ομάδα της Κομοτηνής να κατακτά την πρώτη-τελευταία θέση, καθώς επίσης ο νεοσύστατος Πανσεραϊκός να κατακτά την τελευταία θέση στο 21ο πρωτάθλημα με Μαξίδιο. Η ΕΑΣ έχασε Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ο Μουσικός Γυμναστικός Σύλλογος Εθνικός Αλεξανδρούπολης με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης και υπό την αιγίδα της Αντιπεριφέρειας Εύρου διοργάνωσαν την 5η Ορφική Συνάντηση Στίβου σήμερα Κυριακή 3 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο Φώτης Κοσμάς. Οι ορφικοί αγώνες πρωτοξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2013 και συνεχίστηκαν έπειτα το 2015 έως το 2017. Ως σταθερή ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων ορίστηκε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαρτίου. Μέχρι σήμερα συμμετείχαν ομάδες και αθλητές από τη Βόρεια Ελλάδα, την Τουρκία και την Βουλγαρία. Ο αγώνας διεξήχθη σήμερα μετά από αναβολή του λόγω της κακοκαιρίας της 24ης Μαρτίου. Η 5η Ορφική Συνάντηση Στίβου πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή 3 Ιουνίου, στο Δημοτικό Στάδιο Φώτης Κοσμάς. Ο αγώνας διεξήχθη σήμερα λόγω της αναβολής του την 24η Μαρτίου. Οι ορφικοί αγώνες πρωτοξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2013 και συνεχίστηκαν έπειτα το 2015, 2016 και 2017. Μέχρι σήμερα συμμετείχαν ομάδες από αθλητές από την Βόρεια Ελλάδα, την Τουρκία αλλά και τη Βουλγαρία. Η διοργάνωση γίνεται σε συνεργασία της ΕΑΣ ΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Μουσικού Γυμναστικού Συλλόγου Εθνικός Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία και με την υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης και υπό την αιγίδα της Αντιπεριφερίας Εύρου. Τα παιδιά διασκεδάζουν σε αγωνίσματα του Στίβου όλων των κατηγοριών μέχρι και κατηγορία παιδών, άλμα σε μήκος, άλμα σε ύψος, ρήψεις, επικοντό, ταχύτητες, εμπόδια. Γενικά πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, διασκεδάζουμε όλοι μαζί, αυτός είναι ο σκοπός του εξάλλου του κλασικού αθλητισμού. Εκτός όμως από τους στόχους της χαράς, της διασκέδασης, υπάρχει και ο αγωνιστικός στόχος, κάποια παιδιά να διακρίνονται, να ανεβαίνουν επίπεδο, να παίρνουν πανελλήνια μετάλλια μέσα από αυτή τη διαδικασία, να μπαίνουν σε εθνικές ομάδες. Πάμε να δούμε ποια φαρμακεία νυκτερεύουν για σήμερα Κυριακή 3 του μηνός αλλά και αύριο Δευτέρα 4 Ιουνίου. Πάμε να δούμε πώς θα κοιμαθεί ο καιρός στην πόλη της Κομοτηνής αλλά και σε ολόκληρη την περιφέρεια για αύριο Δευτέρα 4 του μηνός. Ο καιρός στην Κομοτηνή. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
Αυτά ήταν τα νέα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στο νυχτερινό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα δελτία ειδήσεων και όλες τις εκπομπές μας μέσα από το επίσημο site του καναλιού μας www.artchannel.gr καθώς και από το Facebook Art Channel Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη Δύρο Δόπη. Να έχετε ένα καλό βράδυ.